Έχει τύχει τραγούδι στο οποίο να μην το πιστέψει από την αρχή και να γίνει επιτυχία. Φυσικά όπως έγινε και το αντίθετο. Να απορρίψω κάποιο τραγούδι, το οποίο το είπε κάποιο συνάδελφο και έγινε επιτυχία. Αυτά υπάρχουν. Γίνονται πολύ συχνά στη δουλειά μας. Θα μας πεις ποιο. Το κοίτα να μαθαίνεις. 8-9 χρόνια πριν. Το είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος μετά. Πώς είναι στο σπίτι με τρία παιδιά. Ναι, εντάξει. Πάρα πολύ όμορφο. Αλλά και εξίσου κουραστικά, κυρίως για τη γυναίκα μου, όχι για μένα. Στο σπίτι ακούω τα τραγούδια σου. Ναι, ακούνε πως ο μεγάλος, με 4,5 ετών, αρχίζει και καταλαβαίνει τι του γίνεται. Είχε έρθει και στο μαγαζί που τραγουδούσα τελευταία φορά, το άρεσε πάρα πολύ. Κάθισε μέχρι το πρωί, 5,5 ώρα, τον έλεγε να κλείσουν τα μάτια του. Δεν ήσταξε καθόλου. Είχε μοιραστεί παλιότερα ότι είχε καταλάβει ότι κάποιο μπορεί να σε παρακολουθεί. Α, ναι, εντάξει, αυτά υπάρχουν, βέβαια. Κοίταξε, γυρνάω αργά στο σπίτι μου, ώρες λίγο παράξενες. Τα πράγματα είναι και λίγο έτσι ύποπτα γενικότερα. Αυτό το είχα. Ναι, το είχα εντοπίσει, αλλά κάτσε για 2-3 μέρες, όχι πολύ. Θέλω να πει τι δεν μπορείς με τίποτα, παίρνοντας αφορμή από τον τίτλο. Τι εννοείς? Τι δεν μπορώ γενικότερα? Πολλά πράγματα δεν μπορώ. Ναι. Την ασυνέπεια, ας πούμε. Δεν την μπορώ. Όπως επίσης έχω ένα άλλο κακό. Δεν μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο, να μην το σηκώσει και να μην πάρει πίσω. Ξαντίζομαι. Τώρα γυναίκα μου έχει άλλο πρόβλημα, βέβαια, με τα παιδιά. Δεν έχει ποτέ δίπλα της το κινητό. Και κάποιες φορές που θέλω να τη βρω, δεν μπορώ να τη βρω, ακόμη και μέσα στο σπίτι.